με την μεγάλη πυρκαγιά στην Άνδρο, αλλά και το χρονικό του εξοργιστικού περιστατικού στην Ύδρα. Από αυτό το υπερπολιτελές γιότ, στο οποίο επεβαίναν 17 τουρίστες, φαίνεται να εκτοξεύτηκαν χτες το βράδυ, ανοιχτά της Ύδρας, δεκάδες πυροτεχνήματα. Μέσα σε δευτερόλεπτα, ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε πευκοδάσος της παραλίας του Αγίου Νικολάου. Το σημείο εξαιρετικά δύσβατο και η κατάσβεση πολύ δύσκολη. Βλέπετε το σημείο που καταπλέει εδώ στη Βουλιαγμένη το τουριστικό σκάφος, στο οποίο φέρεται ότι επεβαίναν οι τουρίστες που πέταξαν πυροτεχνήματα από τα οποία προκλήθηκε η φωτιά στην Ύδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη Θαλαμιγό υπέδειξε με καταγγελία του στο λιμεναρχείο της Ύδρας, καπετάνιος παραπλέοντος σκάφους. Ο Δήμος μας ήδη έχει καταθέσει παράσταση για υποστήριξη κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου. Η ταλαιπωρία που πέρασε ο Δήμος μας, η ψυχική οδύνη που υπέστησαν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες χθες το βράδυ, ο κίνδυνος που υπήρξε για το φυσικό πλούτο της Ύδρας, από ένα σημείο και μετά αγγίζει τα όρια της γελοιότητας όταν πνέουν στην περιοχή 6 με 7. Μποφόρ εντάσεως άνεμοι, κάποιοι να ρίχνουν πυροτεχνήματα. Άνδρες του λιμενικού επιβιβάστηκαν στο σκάφος για να ελέγξουν τα σωστικά μέσα και κυρίως τις φωτοβολίδες που κατά τον νόμο υποχρεούνται να έχουν όλα τα σκάφη. Κόλαση φωτιάς στην περιοχή Στραπουργέ στην Άνδρο. Η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε δασική έκταση και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε, με τους ανέμους να ξεπερνούν τα 8 μποφόρ. Αμέσως ήχησε το 112 για εκένωση 4 χωριών. Στραπουργές, Λάμυρα, Μένιτες, Υψηλά, με κατοίκους και επισκέπτες να καλούνται να απομακρυνθούν προς την χώρα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Η κατάσταση είναι τραγική. Ρυθάνε δαιμονισμένα. Οι άνεμοι, η φωτιά εξαπλώνεται με ρυθμούς πάρα πολύ γρήγορους. Είναι πάρα πολλά σπίτια στην περιοχή. Προσπαθούμε, έχουν μπει τα παιδιά πολλές φορές μέσα σε σπίτια και σβήνουν τις φωτιές από τους κήπους. Πυροσβεστικά οχήματα από την Αθήνα μετέβησαν στο νησί για να συνδράμουν στην κατάσβεση. Εμείς έχουμε συμβάσει έργου με τους τοπικούς εργολάβους που έχουν μηχανήματα έργου, μπολντόζες, φορτηγά, υδροφόρες. Και όλα αυτά είναι στη διάθεση του πυροσβεστικού σώματος από την πρώτη στιγμή. Οι ρήψεις από τρία ελικόπτερα είναι συνεχείς. Μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες στο κρανίδι Αργολίδας. Μια μεγάλη και επικίνδυνη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι και πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν προς Πόρτο Χέλη και Ερμιόνη. Όλοι έπεσαν στη μάχη με τις φλόγες. Οι ίδιοι κάτοικοι με ό,τι μέσα είχαν. Πυροσβεστικοί, εναέρια μέσα, εθελοντές, δήμος, όλοι ήταν εδώ για να σταματήσουν την πύρινη λέλαπα να μην συνεχίσει προς τα σπίτια επάνω. Κινδύνευσαν σπίτια στο Κρανίδι, κινδύνευσε ένα τμήμα της πόλης του Κρανιδίου, το ανατολικό τμήμα. Αυτές είναι οι αποκαρδιωτικές εικόνες από ψηλά. Η επόμενη μέρα της καταστροφής στο Χορέμι Μεγαλόπολης, όπου έγιναν στάκτη 7 σπίτια και απειλήθηκαν τα χωριά Χρούσα και Απιδίτσα. Λοιπόν, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες με το περιβόητο πολυτελές σκάφος από το οποίο έπεσαν τα πυροτεχνήματα που προκάλεσαν φωτιά στο πευκοδάσος της Ύδρας. Μετά τις καταθέσεις, οι αρχές προχώρησαν σε 13 συλλήψεις. Θα συνδεθούμε με τη Λίνα Ιορδανίδου, η οποία βρίσκεται στο λιμεναρχείο Σαρονικό, όπου Λίνα κρατούνται οι συλληφθέντες. Ακριβώς, Κατερίνα. Και να πούμε λοιπόν πώς φτάσαμε σε αυτές τις 13 συλλήψεις. Χθες λοιπόν είχαμε αυτή την μεγάλη πυρκαγιά στην Ύδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει άνθρωπος, καπετάνιος παραπλέοντος σκάφος, ο οποίος έχει καταγγείλει πως είδε κάποιους να πετούν πυροτεχνήματα από το συγκεκριμένο σκάφος και στη συνέχεια προκλήθηκε αυτή η μεγάλη φωτιά στο πευκοδάσος. Σήμερα λοιπόν το μεσημέρι πήγαν στη Μαρίνα Βουλιαγμένης, όπου είχε μεταφερθεί αυτό το υπερπολιτελές γιότ ή αρχές, πήραν καταθέσεις από όλα τα άτομα. Να πούμε ότι συνολικά επέβαιναν στο συγκεκριμένο σκάφος 17 άτομα. Τους πήραν λοιπόν καταθέσεις και στη συνέχεια είχαμε 13 συλλήψεις. 13 άτομα μεταφέρθηκαν εδώ που βρισκόμαστε, στο λιμεναρχείο Σαρονικού, καθώς θεωρούνται υπέτη πρόκλησης πυρκαγιάς σε δασική έκταση. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα. Να πούμε ότι αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα πλημμυρίου
προσωπικών στον Πειραιά προκειμένου να τις ασκηθούν οι διώξεις και να δούμε ποιες θα είναι και οι κατηγορίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες να σου πω πως έχει κατασχεθεί και το σκάφος, αυτό το υπερπολιτελές γιότ που έχουμε δει και στις εικόνες που έχει εξασφαλίσει το Μέγκα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Μαρίνα του Αγίου Κοσμά. Λοιπόν, είναι εξοργιστικό γιατί κάποιοι για να διασκεδάσουν πρέπει να πετάνε πυροτεχνήματα βάζοντας σε κίνδυνο εμπροκειμένο το μοναδικό πεύκο δάσος του νησιού. Πραγματικά προκαλεί απίθμενη οργή αυτό το οποίο συνέβη. Να σε ευχαριστήσω, Λίνα Ιορδανίδου, και θα έρθω σε σένα, Κατερίνα Νόντα, διότι έχεις αποκλειστικές πληροφορίες για το τι υποστήριξε ο καπετάνιος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την καταγγελία για τη Θαλαμυγό. Να πω αρχικά, Κατερίνα, ότι χθες με το που ξέσπασε η φωτιά, στο σημείο έσπευσαν λιμενικοί αρχικά για να δουν ποια σκάφη και πόσα σκάφη ήταν στο συγκεκριμένο σημείο και προφανώς για να κάνουν τη δική τους έρευνα, να δουν πώς προκλήθηκε αυτή η φωτιά, καθώς δεν υπάρχει πρόσβαση, δεν υπάρχει δρόμος που να πηγαίνει προς το δάσος. Βρήκαν λοιπόν έναν καπετάνιο πλοίου, ο οποίος κατήγγειλε στους λιμενικούς, σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες που έχουμε, ότι άκουσε ένα δυνατό κρότο και στη συνέχεια είδε φως και λάμψη από Θαλαμυγό που ήταν σε διπλανό όρμο. Και ουσιαστικά η συγκεκριμένη Θαλαμυγός για την οποία μιλάμε ήταν και το μοναδικό σκάφος που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Θεωρείται κομβική η κατάθεση του συγκεκριμένου ανθρώπου, του καπετάνιου. Έχει δώσει αναλυτική κατάθεση και στα στελέχη της πυροσβεστικής που έχουν αναλάβει την προανάκριση. Ακούσαμε τη Λίνα, 13 επιβαίνοντες έχουν ήδη συλληφθεί. Αύριο Τι κατηγορίες αντιμετωπίζουν, Κατερίνα? Αυτό ήθελα να πω, γιατί αύριο οδηγούνται ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά και έχουν γίνει αλλαγές στο συγκεκριμένο αδίκημα, Κατερίνα. Αν έχουμε οικολογική καταστροφή χωρίς θάνατο, είναι μέχρι 20 χρόνια κάθειρξη και μέχρι 200.000 ευρώ το πρόστιμο. Μιλάμε για κακούργημα. Ναι, έγινε κακούργημα πλέον με τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Πραγματικά είναι αποκαρδιωτικές αυτές οι εικόνες που βλέπουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Νόντα. Την ίδια ώρα μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Άνδρο. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Φιλιππίδης, τον οποίο θα δούμε. Νίκο, θα εκμεταλλευτούμε την παρουσία σου στο νησί, επειδή έζησα από την πρώτη στιγμή την αγωνία των κατοίκων, αλλά και εσάς των εκδρομέων. Δώσε μας την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νησί. Ένα από τα πιο πράσινα σημεία της Άνδρου, λίγο πριν τη χώρα, για όσους έχουν έρθει στο νησί, όπως πηγαίνουν προς τη χώρα, στο αριστερό μας χέρι, καταστράφηκε. Έχει καεί. Σπίτια κινδύνευσαν από το μεσημέρι και μετά, 12-12.30 ξεκίνησε η πυρκαγιά να κατακαίει. Η μάχη δόθηκε σπίτι με σπίτι. Ακόμα και τώρα ακούμε τα ελικόπτερα, υπάρχουν ακόμα δύο ελικόπτερα που έχουν μείνει στην περιοχή και επιχειρούν να κατασβέσουν τις τελευταίες αζωπυρώσεις που καταγράφονται, οι οποίες πρέπει να σου πω ότι είναι κατά διαστήματα ανεξέλεκτες ανάλογα με την ένταση του ανέμου. Γιατί αλήθεια είναι ότι ο άνεμος δεν είναι στα 8 και 9 μποφόρ που ήταν γύρω στις 3-4 το απόγευμα, αλλά έχει υποχωρήσει κοντά στα 5-6 και κατά διαστήματα ανεβάζει ρηπές πιο γρήγορα. Περιμένουμε όλοι να περιοριστεί ακόμα περισσότερο όσο υπάρχει ακόμα το φως της ημέρας. Υπάρχουν 40 άνδρες, υπάρχουν πάνω από 20 οχήματα της πυροσβεστικής. Υπάρχει ένα πεζοπόρο τμήμα, έρχονται και άλλοι πυροσβέστες με πλοίο αυτή την ώρα προκειμένου να προλάβουν να μην ολοκληρωθεί η καταστροφή ενός από τα πιο πράσινα σημεία, παραλαμβάνω, του νησιού, όπου υπάρχουν κατοικίες και μόνιμων κατοίκων και πολλές παραθεριστών, οι οποίες πραγματικά δόθηκαν μάχη αυλή-αυλή από τους εθελοντές και τους πυροσβέστες και τους κατοίκους, οι οποίοι συνέδραμαν τις προσπάθειες για την κατάσβεση και τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Σωστά, Νίκο, γιατί είναι καλοκαίρι, είναι 22 Ιουνίου σήμερα, πάρα πολύ είναι και το τριήμερο τώρα του Αγίου Πνεύματος, πολλοί είναι οι τουρίστες οι οποίοι βρίσκονται στο νησί, στο μεταξύ βλέπω πίσω σου ακόμα τους καπνούς. Κανονικά δεν το συζητάμε. Υπάρχει η φωτιά, συνεχίζει, απλώς έχει περιοριστεί και δεν έχει την ένταση που είχε τις προηγούμενες ώρες. Και όσο υπάρχουν ακόμα τα δύο ελικόπτερα, τα οποία βλέπουμε μικρές εστίες να ξαναφουντώνουν, πηγαίνουν και περιορίζουν και τις σβήνουν. Το πρόβλημα είναι τι θα γίνει όταν θα φύγει το φως σήμερα και θα αναγκαστικά θα φύγουν και τα ελικόπτερα. Εκεί είναι η μεγάλη ανησυχία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή. Παραλαμβάνω, περιμένονται και άλλες δυνάμεις από την Αθήνα, προκειμένου να σωθεί
ό,τι μπορεί από τον μεγαλύτερο δαίμονα πρασίνου, πρέπει να το πω, από το πιο όμορφο κομμάτι αυτού του νησιού, που πραγματικά έχει ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερο, έχει το περισσότερο ενδεχομένως πράσινο στις Κυκλάδες, και αυτό το πράσινο μεγάλο μέρος. Αυτό το πράσινο γίνεται στάχτη. Τις ώρες που μιλάμε, ναι. Νίκο Φιλιππίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας μετέφερε στην εικόνα και για όλες τις πληροφορίες που μετέδωσες. Τώρα, νύχτα τρόμου. Έζησαν χθες εκατοντάδες κάτοικοι σε Χαΐα και Ηλία. Ένα πύρινο μέτωπο 15 χιλιόμετρων ορδώθηκε και έγινε μέχρι το πρωί. Η μάχη με τις φλόγες ήταν ολονύχτια και οι καταστροφές τεράστιες. Οι εικόνες από ελικόπτερο που εξασφάλισε το Μέγκα με το πρώτο φως ημέρας είναι αποκαρδιωτικές. Νύχτια μάχη με τις φλόγες έδιναν πάνω από 150 πυροσβέστες στη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από το Μαστραντώνη Αχαΐας και πέρασε στο νομό Ηλίας, σχηματίζοντας μέτωπο 15 χιλιόμετρων. Οι πυρήνες γλώσσες άφησαν πίσω τους τον όλεθρο και την καταστροφή. Δεν σώσαμε τίποτα. Τίποτα. Έχουν καταστραφεί τα πάντα. Η μανία της φωτιάς ήταν τέτοια που έκανε στάχτη περιουσίες και κόπους μιας ζωής. Το λιοστάσι το πότιζα με το γουβά. Με το γουβά για να έχω 1 κιλό λάδι, όχι να βγάλω, να ταΐσω τα παιδιά μου. Δυστυχώς όμως, καταστραφήκανε όλα, σε 0 χρόνο. Υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέβαλαν οι κάτοικοι προκειμένου να σώσουν το σπίτι τους. Δυστυχώς όμως, όπως βλέπετε, έμειναν μόνο από καΐδια. Μας έγαψε το σπίτι, τους σταύρους, τα ζώα, δεν μας άφησε τίποτα. Οι εικόνες που εξασφάλισε το Μέγκα από ελικόπτερο Super Puma της πυροσβεστικής αποτυπώνουν τον εφιάλτη. Αγροτοδασικές εκτάσεις, καλλιέργειες και στάβλοι έγιναν στάχτη με τις φλόγες να γιγαντώνονται και τους μαύρους καπνούς να καλύπτουν τον ουρανό. Το πιο σοβαρό μέτωπο κατά τη διάρκεια της νύχτας μενόταν στο Δήμο Πηνία της Ηλίας, όπου εκενώθηκαν 7 κοινότητες και οικισμοί. Διάσπαρτες εστίες στα χωριά Λάτα, Πρόδρομος και Σιμόπουλο δυσκόλεψαν το έργο της κατάσβεσης, με τους κατοίκους ανάστατους να διανυκτερεύουν στην Ήπεθρο. Δουλεύουμε τόσα χρόνια να αποκτήσουμε μια περιουσία και τα πήγαμε στο Θεού το έλεος να φύγουμε. Πού να πάμε, ρε. Στο χωριό Μυρτιά έχασε νωρίς χθες το απόγευμα τη ζωή του 55χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, φτάνοντας σπίτι του μετά τη δουλειά, στην προσπάθειά του να βρέξει την αυλή, έπεσε, χτύπησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, που δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Η ώρα είναι 11 το πρωί του Σαββάτου και η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε χθες στην Αχαΐα, συνεχίζει να καταστρέφει ό,τι βρίσκει στο πέρασμά της. Η ένταση των ανέμων όσο περνάει η ώρα δυναμώνει και δίνουν πραγματική μάχη οι πυροσβέστες αλλά και οι κάτοικοι με τις αναζωπηρώσεις. Οι καταστροφές στα χωριά της περιοχής είναι ανυπολόγιστες. Μεγάλη καταστροφή, ναι. Προσπαθούμε να την κόψουμε να μην περάσει στο χωριό Βάλμη. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Εξαρτάται και από τον αέρα. Έχει γίνει μεγάλη ζημιά. Μπορεί η εικόνα της μεγάλης φωτιάς να είναι καλύτερη και να μην υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο κανείς δεν εφησυχάζει, καθώς οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί. Στην Αγία Παρασκευή, στη Βάλμη, στην Ηλία, αυτή την ώρα χωματουργικά μηχανήματα προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες για να σταματήσουν το μέτωπο της φωτιάς. Εάν περάσει από αυτό το σημείο, όπως μας αναφέρουν οι κάτοικοι, θα απειληθούν τουλάχιστον 3 χωριά που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το σημείο αυτό. Έχει αναζωπήρωση τώρα και τώρα είναι φόβος μήπως μας έρθει και άλλη φωτιά, όπως βλέπετε αυτή δεν ήταν χθες, τώρα έπιασε. Ο Δήμαρχος Ερημάνθου ζήτησε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς από τα χωριά και τους οικισμούς Άνω Μαστραντώνη, Σταυροδρόμη, Ράχη, Σκούρα, Γάλαρο, Αγία Βαρβάρα, Πανουτσέικα, Πανταζέικα, Μασουρέικα και Κάλφα έκανε στάχτη δεκάδες σπίτια, αποθήκες, πυμνιοστάσια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και αγρικίες. Έχουμε συνδεθεί ταυτόχρονα με τα πύρινα μέτωπα σε Ηλία και Αχαΐα. Θα ξεκινήσω από εσένα, Μαρίνο Αλιφέρη. Είναι συνεχείς δυστυχώς οι αναζωπηρώσεις και οι δυνάμεις πυροσβεστικής βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.
Παραμένουν, Κατερίνα, περισσότεροι από 160 πυροσβέστες σε όλη την περιοχή, από την Αχαΐα μέχρι εδώ την Ηλία, γιατί μπορεί να μην υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, ο φόβος των αναζωπηρώσεων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Από το πρωί σήμερα έχουμε παρακολουθήσει τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των κατοίκων αλλά και των πυροσβεστών να προσπαθούν να σβήνουν αυτές τις φωτιές, οι οποίες ξεπηδούν από το πουθενά και απειλούν ξανά τα χωριά τους, τα οποία έχουν υποστεί πραγματικά ανυπολόγιστες καταστροφές σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση, τουλάχιστον 10 χιλιόμετρων σε δύο νομούς, και γι' αυτό το λόγο θα παραμείνουν εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ταυτόχρονα, μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, θα συνεχίζουν να κάνουν ρήψεις νερού μέσα στο Καμένο αλλά και γύρω στα σημεία που δεν έχει πάει η φωτιά, τα εναέρια μέσα, κυρίως όχι τα μεγάλα τα καναντέρα αλλά τα μικρότερα τα αεροσκάφη, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή, πραγματοποιούν μέχρι αυτή την ώρα ρήψεις νερού. Εδώ πραγματικά που οι κάτοικοι δεν μπορούν να πιστέψουν ακόμη όλα αυτά που βίωσαν και χθες, πάρα πολύ δύσκολες ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας στα χωριά τα οποία περικυκλώθηκαν από το πύρινο μέτωπο, από τη φωτιά, και από θαύμα δεν θρυνήσαμε και ανθρώπινες ζωές, Κατερίνα. Εκεί δεν βοηθούν και καθόλου οι άνεμοι που δυστυχώς πνέουν ισχυρίως και αυτή την ώρα και προκαλεί θλίψη, Μαρίνο. Ο απολογισμός των καμένων σπιτιών βρίσκεται μπροστά από την εκκλησία του χωριού που έχει καταστραφεί, από ό,τι καταλαβαίνω, ολοσχερός. Είμαστε στον Ιερό Ναό, στην Απιδούλα, στην Ηλία. Εδώ ο Θοδωρής Γλίτσας θα σας δείξει την απόλυτη καταστροφή. Ο ναός έχει καεί, δεν έχει μείνει τίποτα. Βλέπετε ότι κάποια από τις κάφτρες, οι οποίες έπεσε πάνω στην στέγη που υπήρχε ξύλο, δυστυχώς η φωτιά επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα μέσα στον Ιερό Ναό, και βλέπετε εδώ ότι έχει καταστραφεί ολοσχερός. Οι κάτοικοι έρχονται από το πρωί εδώ με δάκρυα πραγματικά στα μάτια, κλαίνε βλέποντας τον ναό. Λένε ότι πάλευαν για σχεδόν 30 χρόνια να φτιάξουν εδώ τον Ιερό Ναό στην Απιδούλα, και μέσα σε ελάχιστα λεπτά καταστράφηκε η εκκλησία τους. Αυτό που μας καταγγέλουν είναι ότι ακριβώς δίπλα από την εκκλησία υπήρχαν κάποια δέντρα που είχαν ζητήσει από το δασαρχείο να κοπούν, έτσι ώστε να είναι λίγο πιο καθαρός ο χώρος γύρω από τον Ιερό Ναό. Αυτά τα δέντρα δεν κόπηκαν, οι κάφτρες έπεσαν στη στέγη, επεκτάθηκε η πυρκαγιά στο εσωτερικό, λάδια τα κεριά, και όπως βλέπετε απόλυτη καταστροφή, Κατερίνα. Πραγματικά αποκαρδιωτική εικόνα, Μαρίνο Αλιφέρη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την Ηλία θα μεταφερθούμε τώρα στην Αχαΐα. Βλέπουμε τον ανταποκριτή μας Απόστολο Βουλδί. Δυστυχώς πυρκαγιά έχει καταστρέψει περιουσίες, Απόστολε. Βρίσκεσαι μπροστά από ένα καμένο σπίτι και είναι εύκολο να το λέμε εμείς εδώ από το στούντιο. Καταλαβαίνουμε όμως ότι εκεί κάποιοι έμεναν, καταστράφηκαν τα πάντα. Ό,τι είχαν και δεν είχαν. Και υλικά αλλά και συναισθηματικά. Δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό μας να καίγεται το σπίτι σου. Οι άνθρωποι έζησαν κυριολεκτικά εφιαλτικές στιγμές. Καλησπέρα, Κατερίνα. Ναι, πράγματι μιλάμε για ένα γκρίζο τοπίο. Έχουμε κάνει από το πρωί, πρέπει να σου πω, περιοδία σε όλη την περιοχή. Έχουμε δει όλους τους οικισμούς, όλα τα χωριά. Παντού υπάρχει καταστροφή. Παντού ένα θλιμμένο βλέμμα από τους κατοίκους που έδωσαν τη μάχη, σε πάρα πολλές περιπτώσεις χωρίς να τα καταφέρουν, χωρίς να μπορέσουν να σώσουν τις περιουσίες τους. Όπως μπορείτε να δείτε, ένα σπίτι πετρόκτη. Μάλιστα πριν από λίγο ήταν εδώ ένας κάτοικος, μας έλεγε ότι ήταν το σπίτι του προπάπου του, το οποίο κάποιοι είχαν ανακαινήσει. Ένα εντυπωσιακό, μας έδειξε τη φωτογραφία πώς ήταν το σπίτι πριν, και δείτε πώς έχει καταντήσει. Η φωτιά πέρασε από την κάτω πλευρά του σπιτιού, έσπασε, πέρασε πάνω από τα κεραμίδια και στη συνέχεια μέσα στο σπίτι δεν έχει μείνει τίποτα απολύτως. Είναι το ένα από τα 6 σπίτια στην Αχαΐα που δυστυχώς έχουν καταστραφεί ολοσχερός, και είναι και πάρα πολλές βεβαίως οι αποθήκες και όλα τα σημεία στα οποία αποθήκευαν, λοιπόν, τα υλικά τους οι άνθρωποι όλη αυτή την περίοδο. Να ανίποτε η θλίψη που μας προκαλούν αυτές οι εικόνες, Απόστολε, και για τους ανθρώπους, φαντάζομαι, που βλέπουν κατεστραμμένους τους κόπους ζωής. Να σε ευχαριστήσω πολύ.